Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ και της ΟΛΜΕ και στην Αργολίδα με συγκέντρωση όλων των απεργών στην πλατεία Δημαρχείου στο Ναύπλιο. Εκτός από καθηγητές και δασκάλους, παρόντες στην απεργία ήταν εργαζόμενοι από την εφορία, την αρχαιολογία, την περιφερειακή ενότητα, τους εργαζόμενους στους τομείς υγείας του ΕΟΠΗ και άλλων κλάδων που ένωσαν τη φωνή διαμαρτυρίας τους στις αποφάσεις της κυβέρνησης για απολύσεις. Η απεργία συνεχίζεται με ένταση και δυναμισμό. Έχουμε ένα ποσοστό πάνω από 60% για τρίτη μέρα. Είναι μειωμένο από την πρώτη μέρα, αλλά είναι ένα υψηλό ποσοστό που εκτιμούμε ότι θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες. Εξάλλου, οι απεργίες διαρκείας έχουν τέτοιου είδους σκαμπανεβάσματα και σε κλίμακα τέτοια είναι φυσιολογικά. Με ένταση, οι συνάδελφοι πιστεύω θα αυξήσουν το ποσοστό τις επόμενες ημέρες και θα προσπαθήσουμε έτσι να διεκδικήσουμε τα αιτήματα όχι των εκπαιδευτικών μόνο, αλλά της παιδείας. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της απεργίας των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Αργολίδας. Το ποσοστό συμμετοχής έχει ανεβεί στο 55%. Είναι ένα ποσοστό που πιάσαμε ιστορικά, είχαμε πιάσει στη μεγάλη απεργία του 2006. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι θα θέλαμε να είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν που τότε δεν υπήρχαν, θεωρούσαμε και περιμέναμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά όμως, ο αγώνας συνεχίζει. Έχουμε και αύριο απεργία, 48 ώρες, και επίσης καλούμε τους συναδέλφους πρωτοβάθμιας αύριο στο ειδικό σχολείο του Άργου, 6 το απόγευμα, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουμε τη συνέχιση των κινητοποιήσεών μας. Εμείς δίνουμε το πρώτο αίμα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα φύγουν 63 σχεδιαστές και 40 εργάτες, δηλαδή δύο ειδικότητες άκρως απαραίτητες για την αρχαιολογική έρευνα. Και είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους άλλους κλάδους που πλήττονται, τους γιατρούς, τους δασκάλους, δηλαδή όλους τους υπηρέτες του δημόσιου συμφέροντος, και να διαδηλώσουμε και την ταραχή μας και την οργή μας για αυτά που συμβαίνουν σε όλους τους κλάδους και ιδιαίτερα όμως το δικό μας, σε ένα Υπουργείο το οποίο είναι υποστελεχωμένο και παρά τα αυτά πρέπει να δώσει και αυτό φόρο αίματος σε αυτή την ανθρωποθυσία της Τρόικας. Βεβαίως παρόντες, με αγωνιστικότητα και με συμμετοχή η εφοριακή, με όλες μας τις δυνάμεις. Απεργούμε και εμείς, συμπαριστεκόμαστε σε όλους τους κλάδους, όλοι μαζί, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που και τις πολιτικές που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Το δημόσιο σχολείο μας αφορά όλους. Σήμερα είναι οι καθηγητές που πλήττονται και οι δάσκαλοι. Αύριο έρχεται και η σειρά μας και πρέπει να αναλάβουμε δράση από τώρα. Με πανό και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Ναυπλίου, απάντησαν οι εργαζόμενοι στις 2.000 απολύσεις συναδέλφων τους που έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση μέχρι τις 31/12 του 2013, αφού η Τρόικα ζητά κλείσιμο των εφορειών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες έχει εξαγγείλει 48 ώρια απεργία και οι κατατόπους διοικήσεις των συλλόγων ζητούν να βγουν όλοι στους δρόμους με κινητοποιήσεις διαρκείας. Σήμερα αρχίζει η 48-ωρη απεργία μας για την διαθεσιμότητα, την κινητικότητα των υπαλλήλων και δι' του κλάδου της καθαριότητας για ό,τι αφορά το Υπουργείο μας. Συμμετέχουμε από ό,τι είδα και στο Άργος, γιατί έρχομαι από το Άργος τώρα. Υπάρχει συμμετοχή στους συναδέλφους. Είναι κρίμα να απολύονται σήμερα άνθρωποι που μετά από τόσα χρόνια εργασίας βρίσκονται ακατάλληλοι για την εργασία. Συμπαραστεκόμαστε και παράλληλα και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους και περισσότερο στο διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία των σχολείων. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει Κίνα. Να αφήσουμε τα παιδιά μας αμόρφωτα για να τα προσλαμβάνουν με τα 6 ευρώ μηνιαίως. Αυτή τη στιγμή η απεργία μας έχει σχέση και με τα δικά μας προβλήματα αλλά και με τα προβλήματα του γείτονα, του συγγενή που έχει άνεργο παιδί, που έχει ανασφάλιστο, που είναι ανασφάλιστος, που νιώθει τη σύνταξή του συνέχεια να πετσοκόβεται, που νιώθει την υγεία του συνέχεια να υποβαθμίζεται, που κλείνουν νοσοκομεία, που κλείνουν σχολεία, που απολύονται καθηγητές, απολύονται δάσκαλοι, απολύονται νοσοκομιακοί, που κάθε μέρα βλέπουμε ότι η ζωή μας γίνεται κάθε μέρα και χειρότερη, κάθε μέρα και πάμε ακόμα πιο πίσω από ό,τι είμαστε. Και λέμε γιατί αυτό, γιατί να γίνεται αυτό.
τι γίνεται στην Ελλάδα, ποιος είναι αυτός που κανονίζει τις τύχες Ελλάδας. Έρχονται κάθε μήνα, βλέπουμε 5-6 Ευρωπαίοι, μορφωμένοι, ωραίοι είναι και λοιπά, και έρχονται αυτοί και λένε στους υπουργούς μας τι να κάνουν. Αν είναι δυνατόν να μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει έτσι, εμάς αναμορφώνεται το φορολογικό σύστημα, να πούμε και για μας. Κάθε τόσο μας φέρνουν ένα καινούργιο νομοσχέδιο. Πρέπει να το μελετήσουμε, να το διαβάσουμε, να μην κάνουμε αδικίες. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Και αυτό το νομοσχέδιο τι κάνει, τίποτα δεν κάνει. Δεν βλέπουμε πραγματικά να φέρνει λεφτά, δεν φέρνουμε, γιατί ο κόσμος δεν είναι θέμα μόνο να ξέρει ένα νομοσχέδιο. Ο κόσμος πρέπει να έχει και φορολογικό αντικείμενο, να έχει και ύλη φορολογική για να αποδώσει. Και βλέπουμε κάθε μέρα με καινούργια νομοσχέδια και λιγοστεύουν πραγματικά τα έσοδα του δημοσίου. Γι' αυτό λοιπόν ξέρουμε ότι η Ελλάδα δεν πάει καλά. Γι' αυτό απεργούμε. Γιατί όλη η Ελλάδα δεν πάει καλά. Δεν είναι μόνο για το δικό μας τον κλάδο. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι σήμερα κάνουν απεργία και όλοι οι ιδιωτικοί. Γιατί πραγματικά όλοι βλέπουν ότι αυτή η Ελλάδα δεν πάει καλά. Και ένα πρέπει να ξέρουμε, αυτή τη στιγμή, εδώ που φτάσαμε, πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε αυτό που λένε ή αυτοί ή εμείς. Απεργία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, γιατί αυτό που ακούγαμε τόσο καιρό, ότι οι απολύσεις έρχονται, ήρθαν. Και πραγματικά μας κάνει εντύπωση πώς μας λένε ότι χτυπάνε τα κάστρα των βολεμένων και απολύουν τις καθαρίστριες ιδιωτικού δικαίου αρούστη χρόνου, τετράωρης απασχόληση των 400 και των 500 ευρώ, καταργούν την καθαριότητα τελείως και μας λένε ότι θα φέρουν ιδιωτικά συνεργεία. Εμείς τους λέμε λοιπόν ότι δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Δεν θα μπουν ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας μέσα στις υπηρεσίες. Δεν θα επιτρέψουμε να απολυθεί κανένα συνάδελφος. Εδώ πάνω από το πτώμα μας θα περάσουν για να απολυθούν οι συνάδελφοι. Και δεν θα μπει κανένας άλλος, ούτε οι 2.000 που σχεδιάζουν από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος του χρόνου. Να διώξουν. Ακριβώς. Άλλες 2.000 από τις εφορίες, από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος του 2.000. Ούτε αυτό θα το επιτρέψουμε. Να πούμε δε στον κόσμο να καταλάβει ότι μιλάνε για τα κάστρα των βολεμένων, δηλαδή τους εργαζόμενους της τετράωρης απασχόλησης, τους σχολικούς φύλακες, τους δημοτικούς αστυνομικούς, τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους. Ξεκίνησαν τα σχολεία, δεν έχουν δασκάλους. Και έχουν αφήσει στο απειρόβλητο τις λίστες Λαγκάρντ, έχουν αφήσει στο απειρόβλητο τις λίστες με αυτούς που αγοράζουν πανάκριβα διαμερίσματα στο Λονδίνο, έχουν αφήσει στο απειρόβλητο τις offshore εταιρείες. Ποιοι λοιπόν δημιούργησαν τα ελλείμματα, ποιοι δημιούργησαν τα προβλήματα, οι τετράωρες απασχόλησης καθαρίστριες? Όχι στη διάλυση της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας και των απολύσεων, διαδήλωσαν και τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΜΕ, που συγκεντρώθηκαν με τους απεργούς της ΑΔΔ και της ΟΛΜΕ σε κοινή συγκέντρωση και πορεία, διεκδικώντας για τα εργασιακά δικαιώματά τους. Στην αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, η απάντηση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων δεν μπορεί να είναι άλλη από το δρόμο του αγώνα. Αυτή είναι η απάντηση στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, στους εξευτελιστικούς μισθούς και συντάξεις, στις χιλιάδες απολύσεις και τεράστια ανεργία, στις ιδιωτικοποιήσεις, στη διάλυση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, στα εξοντωτικά χαράτσια, στη φορολογιστία. Είναι καιρός ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να διεκδικήσει το μέλλον που του αξίζει και που του ανήκει. Ξεπερνώντας αυταπάτες για δήθεν καλύτερη διαχείριση εντός των τυχών, εντός του καπιταλιστικού συστήματος. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, τα λαϊκά στρώματα μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες μέρες μόνο με αποφασιστική οργάνωση της πάλης σε γραμμή ρήξης με την εξουσία των μονοπωλίων και τους μηχανισμούς της, με ενίσχυση της Λαϊκής Συμμαχίας που συγκροτείται από τα κάτω προς τα πάνω και όχι αντίστροφα, μια συμμαχίας που δεν θα περιορίζεται σε κριτική στην κυβέρνηση ή σε έναν αμυντικό αγώνα για να μην χάσουμε άλλα, αλλά που θα έχει στόχο και οδηγό τη μοναδική ρεαλιστική φιλολαϊκή διέξοδο, που είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μονομερή διαγραφή του χρέους, την κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής. Όχι συμβολική, αλλά ουσιαστική ήταν και η παρουσία των δημοτικών αρχόντων του Ναυπλίου στους απεργούς, που συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική στους νευραλγικούς τομείς της παιδείας, της υγείας και όχι μόνο, αφού οι ίδιοι αποτελούν μέλη του κοινωνικού ιστού που υφίστανται τις δικές του παρενέργειες από την κυβερνητική πολιτική που διαρριγνύει τον κοινωνικό ιστό. Πρώτα-πρώτα, ένα μεγάλο κομμάτι των απεργών είναι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί είναι συνάδελφοι και έτσι τους αντιμετωπίζω, μιας και θεωρώ ότι δήμαρχος δεν είναι επάγγελμα, ούτε πρόκειται ποτέ να το δώσω σαν επάγγελμα.
Ξέρω ότι αγωνίζονται για πολύ δικαία αιτήματα. Ξέρω ότι το αποκλειστικό τους κριτήριο είναι μια καλύτερη εκπαίδευση, μια καλύτερη πορεία στην εκπαίδευση, και δεν θα μπορούσα φυσικά να μην είμαι αλληλέγγυος σε αυτή την κατάσταση και να συμπαραστέκομαι με τον τρόπο που μπορώ. Θα πρέπει κάποια πράγματα να αρχίσουν να μπαίνουν σε διαφορετική βάση και όχι σε οριζόντιες περικοπές και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητα θέματα. Σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει ξεκινήσει, από τα θέματα της διαθεσιμότητας στους δημοτικούς υπαλλήλους, έχουμε πει ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι. Όλα αυτά πρέπει, φυσικά και κανένας δεν είναι αντίθετος με την αξιολόγηση, κάτι που και στους Δήμους κάνουμε, όμως όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και μάλιστα με καλύτερο σχεδιασμό, τέτοιο που θα επιτρέπει την εγγυημένη βελτίωση της κατάστασης που μέχρι τώρα δεν βλέπουμε. Η παρουσία μας εδώ είναι συμβολική, αλλά είναι και ουσιαστική. Σήμερα εδώ δεν είναι μόνο οι δάσκαλοι, δεν είναι μόνο οι καθηγητές, δεν είναι μόνο οι σχολικοί φύλακες, δεν είναι μόνο οι δημοτικοί αστυνομικοί, ουσιαστικά είναι η κοινωνία. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος χάνει την εργασία του, χάνει τη δουλειά του. Και ταυτόχρονα αυτό έχει μια τρομερή επίπτωση στον κοινωνικό ιστό της πόλης μας. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και σαν Δήμος. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές εκτελούν λειτουργήμα και αυτό το δέχονται όλοι. Αν λοιπόν και εμείς σαν Δήμος δεν σταθούμε στο πλευρό τους, εκτιμώ ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σοβαρές επιπτώσεις για όλη μας την κοινωνία. Αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παιδείας, αλλά και διεκδικώντας τη δημόσια παιδεία που πλήττεται από τις μετακινήσεις και διαθεσιμότητες των δασκάλων και των καθηγητών, κάποιοι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων τίθενται στο πλευρό τους και μάλιστα διαδήλωσαν μαζί τους στην απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρία στον Ναύπλιο. Συμμετοχή με πολλές ιδιότητες, εκτός από πρόεδρος φαρμακευτικού συλλόγου, είμαι με πρόεδρος των γονέων και κηδεμόνων πρώτου γυμνασίου Ναυπλίου και αντιπρόεδρος των γονέων του, του τρίτου δημοτικού. Ως αυτό το ρόλο σας, θέση των συλλόγων. Κοιτάξτε να δείτε, οι ρόλοι εμπλέκονται, όλοι μας έχουν με τη δραστηριότητά μας ως επάγγελμα, παραδείγματος χάρη εγώ σαν φαρμακοποιός, παράλληλα όμως είμαστε και γονείς. Εντοπίζουμε τα προβλήματα όχι μόνο ως εργαζόμενοι σε έναν πάλι πολύ δύσκολο και αδικημένο κλάδο, τον κλάδο της υγείας, αλλά τα αντιμετωπίζουμε και ως γονείς μέσω των παιδιών μας. Δυστυχώς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι οι περικοπές μόνο σε αυτούς τους δύο κλάδους δεν πρέπει να γίνονται, στην υγεία και στην παιδεία, γιατί είναι τα δύο πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής μας. Η υγεία γιατί είναι απαραίτητη και είναι το μόνο που μας πάει παραπέρα, και η παιδεία γιατί αυτή γαλουχεί γενιές ολόκληρες και η οποιαδήποτε υποβάθμιση σημαίνει υποβάθμιση των γενιών που έρχονται. Ως Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων έχετε πάρει καμία απόφαση? Ότι είμαστε μαζί με τους καθηγητές, με τους δασκάλους, σε όλα αυτά που ζητούν και γιατί προσπαθούν να προασπίσουν ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Άρα συμπαραστέκεστε. Βεβαίως. Στη 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ συμμετείχαν και οι γιατροί του ΕΟΠΗ, διαμαρτυρώμενοι για το κλείσιμο των ιατρείων του οργανισμού πανελλαδικά αλλά και στην περιοχή μας, μετά από απόφαση του Υπουργού Υγείας, πλήττοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη δωρεάν δημόσια υγεία για τους πολίτες της χώρας. Συμμετέχει ο σύλλογός μας στην 48ωρη απεργία με απόφαση της Ομοσπονδίας μας. Πέρα από τα όσα αιτήματα έχουν ήδη διατυπωθεί, αφορούν τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και που είναι το αντικείμενο της σημερινής απεργίας, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού είναι η ομολογημένη διάθεση για κλείσιμο των ΕΟΠΗ μέσα σε ένα μήνα, ομολογημένη από τα χείλη του ίδιου του Υπουργού Υγείας, από τα χείλη της επίσημης κυβέρνησης. Δηλαδή και τα τρία ιατρία του ΕΟΠΗ. Κλείνουν τα ιατρία του ΕΟΠΗ σε όλη την Ελλάδα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βαδίζει προς πλήρη ιδιωτικοποίηση. Δεν έχουν δώσει καμία μέχρι στιγμής απάντηση σχετικά με το ζήτημα αυτό. Μάλιστα, αντιθέτως, διαραίουν διάφορα σενάρια που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οδηγούν στο κλείσιμο των γιατρίων του ΕΟΠΗ. Ο κόσμος πού θα πηγαίνει? Δεν έχει δώσει καμιά απάντηση. Όμως, αν μπορεί κανείς να κρίνει από τα μέχρι σήμερα γεγονότα, μόλις 20 μέρες πριν, το 40% του ιατρικού προσωπικού των γιατρίων του ΕΟΠΗ
έπαψε να έχει εργασιακή απασχόληση μέσα στα γιατρία του ΕΟΠΗ, γιατί δεν ανανεώθηκε μια ετήσια σύμβαση, η οποία για πολλά χρόνια μέχρι τώρα, 5, 6, 7 χρόνια ανανεωνόταν. Τα γιατρία αναγκαστικά υπολειτουργούν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον όγκο δουλειάς που καλούνται να εξυπηρετήσουν και θα πρέπει πια να γίνουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε μόνοι μας οι γιατροί να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η πολιτική. Πρέπει ο κόσμος ο ίδιος να καταλάβει ότι είναι δικό του πρόβλημα και να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις που οργανώνουμε. Μέλη του κόμματος Ανταρσία συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση στο Ναύπλιο, καταγγέλλοντας τις πολιτικές της κυβέρνησης και μιλώντας για κατευθυνόμενες αποφάσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Τρόικα που πλήττουν το λαό. Τα προβλήματα της κοινωνίας δεν είναι προβλήματα της κοινωνίας, δεν ξεφυτρώσανε από το πουθενά. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης του Σαμαρά και του Βενιζέλου, οι οποίοι ενεργούν ως υπευθύνια όργανα, μπορεί να πει κανείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Τρόικα. Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν απλά γιατί είναι αντιλαϊκά και γιατί δεν τα θέλει κανείς. Ο μόνος τρόπος για να μην περάσουν είναι η ενότητα του κόσμου, του αγώνα, και αυτό το δείχνει σήμερα τον Ναύπλιο εδώ πέρα. Εκτός από εκπαιδευτικούς, είναι πολύ μεγάλο μέρος κόσμου που δεν ανήκει στους καθηγητές και στους δασκάλους, είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και δείχνει τον δρόμο για τον οποίο μπορούν να ανατραπούν τα μέτρα αυτά. Να μην φοβηθεί κανείς, όλοι μαζί μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Νέα επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα επιχειρεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο βουλευτής Αργολίδας ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλλας, που παρευρίσκοντος στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου στο Ναύπλιο, συμμετέχοντας στην εξαγγελθής απεργία της ΑΔΔΗ και της ΟΛΜΕ. Ο βουλευτής ζήτησε μεγαλύτερη συμμετοχή, αφού, όπως είπε, πλήττεται το 80-90% των Ελλήνων εργαζομένων. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους αγώνες που δίνουν οι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν απομείνει να εργάζουν σε αυτή τη χώρα. Τελευταίες μέρες ξύλιζε μια νέα επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να αναζητά κεφάλια εργαζομένων, ονόματα εργαζομένων να παραδώσει την Τρόικα. Καμία σχέση δεν έχουν με αξιολόγηση και αξιοκρατία αυτό το οποίο κάνει την τελευταία περίοδο. Συρρυκνώνει υπηρεσίες και στέλνει άδικα κόσμο αξιόλογο στα σπίτια του και στην ανεργία. Πέρα από τους εκατοντάδες χιλιάδες ανώνυμους ανέργους αυτής της χώρας, πλέον η κυβέρνηση αναζητά τα 12.500 ονόματα που θα δώσει σε πρώτη φάση στην Τρόικα για να πάρει τα συγχαρητήρια για το έργο καταστροφής που έχει επιβάλει στη χώρα. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Έχει συμμετοχή μεγάλη και αυτό είναι θετικό. Νομίζω το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο να ενωθούν και άλλοι κλάδοι. Και αναφέρομαι εδώ σε όλους, γιατί το 80-90% της κοινωνίας πλήττεται, είτε αφορά τους ανέργους φυσικά που είναι πλέον αποκλεισμένοι, είτε αφορά τους εμπόρους, είτε τους αγρότες που εκεί πέρα με το φόρο αγροτεμάχια που θα επιβληθεί, πραγματικά κάνει ακόμα πιο δύσκολη την καλλιέργεια και θα χτυπηθεί η πρωτογενή παραγωγή, ό,τι έχει απομείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα. Η φτωχή, η αποκλεισμένη, όλοι οι άνθρωποι, όλη η κοινωνία πρέπει να βρεθεί στους δρόμους, να διεκδικήσει και να απαιτήσει μια ρήξη, μια ανατροπή, έστω να χαράξουμε ένα άλλο δρόμο για την πατρίδα μας και για το λαό μας. Στο σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Καλλιεργήστε την προσωπικότητά σας μέσα από την τέχνη. Το ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους και φέτος ενθαρρύνει την προσπάθειά σας για σπουδές επιπέδου. Από τη μουσική προπαιδεία μέχρι τα ανώτερα θεωρητικά, την ελληνική και παραδοσιακή μουσική, είμαστε κοντά σας. Ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Με υπευθυνότητα και συνέπεια διδάσκονται όλα τα όργανα κλασικής, παραδοσιακής και μοντέρνας μουσικής. Υποχρεωτικά θεωρητικά, ανώτερα θεωρητικά, για πτυχία οδικής, ειδικού αρμονίας αντίστοιξης, φούγκας, βυζαντινή μουσική, μουσική προπαιδεία για παιδιά 4 έως 6 ετών με το σύστημα ORF. Παρέχεται πτυχίο και δίπλωμα αναγνωρισμένα από το κράτος. Ποιοτική εκπαίδευση από διπλωματούχους έμπειρους καθηγητές. Διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Προετοιμασία και για τις εξετάσεις εισαγωγής στα τμήματα μουσικολογίας των Πανεπιστημίων. Ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Μαζί μας μπορείς να φτάσεις ψηλά. Πληροφορίες εγγραφές. Αγγελή Γεωργαντά 55 Άργος. Τηλέφωνο 2751062855.
Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Νάφλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ένα χειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Αν θες να είσαι πετυχημένος, πρέπει να είσαι και μοναδικός. Unique Hair. Unique Hair. Γράψου τώρα στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών που εξειδικεύεται στην ομορφιά και την ευεξία. Έμπειροι καθηγητές διδάσκουν μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, μακιγιάζ, κομμωτική, αισθητική προσώπου, αποτρίχωση, χένα τατού και μασάζ. Unique Hair. Unique Hair. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας. Μαζί με την κομμωτική, δώρο και η αισθητική προσώπου. Unique Hair σε Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-23373. Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410-80677. Και Τρίπολη. Τηλέφωνο 27102078. Μάθε περισσότερα στο unique-hair.gr. Unique Hair. Σπουδές μοναδικές. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Λόγια και υποσχέσεις χαρακτήρισε ο Χρήστος Γραμματικόπουλος στις δηλώσεις του Δημάρχου Ναυπλίων που αφορούν το περιαστικό πράσινο της πόλης, ενώ με την ευκαιρία αναφέρεται και σε άλλες δράσεις της Δημοτικής Αρχής, όπως και τις αναφορές στα σκουπίδια και τον φωτισμό της πόλης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε έργα υποδομής που δεν έχουν γίνει και αφορούν τα δημοτικά διαμερίσματα του ευρύτερου Δήμου. Βλέπουμε ότι τόσο ο κύριος Δήμαρχος όσο και η Δημοτική Αρχή, ορισμένα πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, παρουσιάζονται ως μεγάλα κατορθώματα. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, τι εννοώ. Προχθές, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, είχαμε πράγματι ένα πάρα πολύ δυνατό αέρα, όπου είχε ως αποτέλεσμα αρκετά δέντρα να πέσουν κάτω με τις γνωστές συνέπειες τις οποίες είδαμε όλοι. Την επόμενη μέρα είδαμε ότι άρχισαν να μαζεύονται αυτά τα κλαδιά κτλ. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ακούσαμε τον κύριο Δήμαρχο και γενικότερα τη Δημοτική Αρχή να μιλάει και να υπόσχεται για τον προγραμματισμό περί πρασίνου και γενικά περί τακτοποίησης, αν θέλετε, της πόλης ό,τι αφορά το θέμα του πρασίνου. Δηλαδή, ακούσαμε λόγια και υποσχέσεις. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι τα δέντρα αυτά πέσανε σαν οδοντογλυφίδες, σπάσανε κυριολεκτικά σαν οδοντογλυφίδες, διότι όλο αυτό το διάστημα ουδείς τα περιποιείται. Έχουν εξεραθεί, όπως έχουν εξεραθεί δυστυχώς τα πάντα στο Δήμο μας, δεν τα περιποιείται κανένας, δεν τα ποτίζει κανένας, με αποτέλεσμα όταν έγινε ένας δυνατός αέρας να πέσουν όλα αυτά τα δέντρα μαζεμένα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ στο Ναύπλιο. Επίσης, θέλω να πω ότι βλέπει κανείς ότι όχι μόνο στο πάρκο, στην Ανατολική Παραλία και σε όλες τις περιοχές μέσα στο κέντρο του Ναυπλίου, τα πάντα έχουν εξεραθεί. Διότι υπάρχει εγκατάλειψη, όπως πολλές φορές έχουμε πει. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω και άλλα δύο παραδείγματα. Είδαμε για παράδειγμα τις εργασίες που ξεκινήσανε στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, τις οποίες όλοι χαρήκαμε ότι ξεκινήσανε. Δεν υπήρξε καμία ενέργεια εκεί εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής. Ήταν μια καθαρή
παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Και μάλιστα, εμείς είχαμε θέσει το θέμα από τον Αύγουστο. Όχι ότι οφείλεται σε εμάς, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά είχαμε θέσει το θέμα από τον Αύγουστο, όπως θυμόσαστε και εσείς που κάνετε το ρεπορτάζ, στις 7 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, που είχε Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε θέσει το πρόβλημα του αγάλματος του Κολοκοτρώνη μαζί με άλλα μνημεία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, εκεί υπήρξε παρέμβαση του Πρωθυπουργού και καμία ενέργεια εκ μέρους του Δημάρχου. Και για να πούμε και 2-3 ακόμα παραδείγματα, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορούν τα αυτονόητα, αυτά τα οποία γινόντουσαν χρόνια στο Ναύπλιο και είχαμε συνηθίσει αλλιώς εδώ στην πόλη του Ναύπλιου, να παρουσιάζονται ως κατορθώματα. Τα σκουπίδια. Η πόλη είναι κοινός τόπος, το παραδέχονται και το βλέπουν όλοι, ότι η πόλη βρωμάει απ' άκρους άκρου. Δεν μαζεύονται τα σκουπίδια, δεν μπλένονται οι δρόμοι, δεν μπλένονται οι κάδοι. Αφαιρώ το πρόβλημα του σκουπιδότοπου στην Καραθώνα. Και δεν προχωράει καθόλου το ζήτημα της ανακύκλωσης, που είναι μια πάγια πρόταση δική μας. Και τρίτον, ένα τρίτο θέμα, ο φωτισμός. Αν κάνετε ένα ρεπορτάζ το βράδυ, θα δείτε ότι υπάρχουν λάμπες οι οποίες επί μήνες είναι καμένες στην Ασκληπιού, στα στενά μέσα στο συνοικισμό, στην περιοχή της Πρόνοιας και σε άλλα σημεία. Διαπιστώνουμε δηλαδή μια εγκατάλειψη η οποία υπάρχει και μια προσπάθεια να ωραιοποιηθούν τα πράγματα και να γίνονται συνεχόμενες υποσχέσεις. Κλείνοντας, επειδή κάποιοι μας ακούνε, ενδεχομένως λένε ότι μιλούμε μόνο για τον Ναύπλιο και μόνο για την περιοχή του Ναύπλιου, δεν αναφερόμαστε μόνο στον Ναύπλιο. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και στην περιφέρεια. Και εκεί δυστυχώς υπάρχουν και σοβαρότερα προβλήματα, διότι για παράδειγμα στα Ήρια, στην Κάντια, στο Παναρίτη, στην Πουλακίδα δεν έχουν ακόμα νερό οι άνθρωποι. Στην Αγία Τριάδα, στο Ανιφί, στο Αραχνέο, στο Μάνεση, στα Δεντρά, ακόμα οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν πόσιμο νερό και πληρώνουν πανάκριβο νερό. Για να μην πάμε σε πιο βαριά ζητήματα, όπως είναι το αποχετευτικό, όπου αποχέτευση στο Δρέπανο ακούνε, αλλά αποχέτευση δεν βλέπουν, τα ίδια στον Άγιο Ανδριανό, τα ίδια και στην περιοχή της Αγίας Τριάδος. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμείς, σαν υπεύθυνη δύναμη αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι επισημαίνουμε τα προβλήματα χωρίς κραυγές, χωρίς φασαρίες, με ηρεμία, με νυφαλιότητα. Επισημαίνουμε τα θέματα και τονίζουμε και πάλι ότι σημασία έχει να κάνεις και προτάσεις. Εμείς σε όλα τα παραπάνω θέματα έχουμε κάνει προτάσεις και επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι κρίμα αυτά τα οποία γινόντουσαν από τους προκατόχους με πολύ λιγότερο προσωπικό στην πόλη του Ναυπλίου και με πολύ λιγότερους πόρους σήμερα να παρουσιάζονται ως κατορθώματα και να μην γίνεται περίπου τίποτα. Στο Δήμο τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφωθεί διάφορες συμμορίες που προσπαθούν να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους. Ο λαός καλείται να βγάλει το Δήμο και την τοπική αυτοδιοίκηση από τα αδιέξοδα, ψηφίζοντας αξιοκρατικά και με γνώμονα την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Τάσος Αλεσιώτης, εξέφρασε την ανησυχία του στην άρνηση συμμετοχή στα αυτοδιοικητικά προσωπικότητων που θα μπορέσουν να αλλάξουν το κλίμα. Η εμπειρία μου από πολλούς εκλογικούς αγώνες και μία διαρκή παρουσία στα κοινά με αναγκάζει να δεχθώ και να επικροτήσω αυτό το σύστημα, γιατί έχω ζήσει και εγώ και βλέπω το τι γίνεται σήμερα. Οι δήμαρχοι να είναι έρμεα ή καθοδηγούμενοι από ομάδες συμβούλων που προκύπτουν κατά τις εκλογές. Απλά υπάρχει μια ομάδα συμβούλων η οποία λέει θα σε βγάλουμε κύριε Δήμαρχε, αλλά θα κάνεις ό,τι σου λέμε εμείς. Αυτό πιστεύω με αυτό το σύστημα να τελειώσει. Ταυτόχρονα όμως η Δημοτική Σύμβουλη στο ξεχωριστό ψηφοδέλτιο θα πρέπει να επιλέγονται και αυτοί αξιοκρατικά και όχι ακολουθώντας έναν, αν θέλετε, υποψήφιο δήμαρχο που έχει κάποια εκλογιμότητα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το σύστημα θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να ξεφύγουμε από τις συμμορίες. Και συμμορίες επαγγελματιών στο Δήμο Ναυπλίου υπάρχουν πάρα πολλές και αν στις επόμενες εκλογές δεν μπορέσουμε να τις απομονώσουμε, η πόλη αυτή δεν έχει μέλλον. Επαναλαμβάνω, εδώ και πολλά χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω αποχωρήσεως του Δημάρχου, έχουν διαμορφωθεί σκληρές συμμορίες οι οποίες θέλουν να καθοδηγούν τα πράγματα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Πόσο κόσμος μπορεί να αντιδράσει σε αυτό, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που τους επιλέγει. Έτσι δεν είναι, δηλαδή στη βάση πηγαίνουν. Ναι. Εάν λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας, αλλά και ιδιαίτερα ο Δήμος Ναυπλίου που παρακολουθούμε σεζόν-σεζόν ή χρόνο-χρόνο, να απαξιώνεται τουριστικά και αναπτυξιακά ο Δήμος και ο νομός, εάν οι κάτοικοι δεν μπορέσουν με την ψήφο τους να οδηγήσουν αυτή την πόλη σε νέους δρόμους αναπτυξιακούς και περισσότερο θα έλεγα αξιοκρατικούς, δεν μπορούμε να ελπίζουμε. Οι άνθρωποι, οι άξιοι που έχουν αποδείξει στο βίο τους ότι μπορούν να παράγουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν δέχονται να συμμετέχουν στα κοινά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣΠ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο στα Βυτικά, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνιγούν δυτική, βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη ως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 12 έως 29 βαθμούς, στα βυτικά από 17 έως 28, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 15 έως 31 και στα νησιά από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνιγούν δυτική, βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.